Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο επεισόδιο από τη σειρά Δοκιμάζουμε Το. Είναι η αγαπημένη μου σειρά, γιατί σε αυτή τη σειρά δοκιμάζουμε παιχνίδια και σήμερα θα δοκιμάσουμε το Chef. Τι σημαίνει Chef? Chef είναι αυτός που μαγειρεύει. Το παιχνίδι λέγεται κανονικά Chef Restaurant Tycoon Game. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα Tycoon Game το Chef, στο οποίο φτιάχνεις το δικό σου restaurant, δηλαδή φτιάχνεις το δικό σου εστιατόριο. Έπαιξα πάρα πολύ λίγο εκτός κάμερας για να δω απλά να δουλεύει, γιατί είναι ακόμα σε early access, είναι έτσι νωρίς ακόμα το παιχνίδι, σιγά σιγά το κάνουν όλο και καλύτερο. Οπότε εφόσον δουλεύει το παιχνίδι, πάμε να το τσεκάρουμε με ένα new game. Κατευθείαν μετά το new game μας βγάζει εδώ πέρα που μπορούμε να φτιάξουμε το δικό μας chef. Μας δίνει όσες επιλογές χρειάζεται για να γίνεις όσο καλύτερος γίνεται. Αν πατήσουμε εδώ που λέει body, διαλέγεις το τι θα φοράει ο παίκτης σου. Μπορείς να είσαι ο νούμερο ένα chef, έτσι, και γίνεσαι άντρας ή γυναίκα ανάλογα με το ποιον διαλέγεις. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι σαν στρατιωτικός. Αυτό είναι ένας απλός χασάπης από το χωριό μου. Και αυτό εδώ είναι πιο εκλεπτισμένο. Ξέρετε κάτι, θα είμαι ο χασάπης του χωριού. Με το κεφάλι μου, από ό,τι καταλαβαίνω, εδώ διαλέγεις μόνο γένια. Θα προσπαθήσω να κάνω τα δικά μου γένια. Όλα είναι μεγάλα γένια γενικά. Καταρχήν, για να με βοηθήσει όλο αυτό, πρέπει να το κάνουμε μαύρο. Ωραία. Και το χρώμα, εντάξει, με έχει πάρει λίγο ήλιος. Μπορεί να γίνω ρατσιστής σχολιάζοντας τα χρώματα, όμως θα το αποφύγω. Θέλω να διαλέξω ένα χρώμα να είναι normal. Αυτό είναι πολύ άσπρο. Αυτό είναι πολύ άσπρο. Υπάρχει πιο άσπρο από το άσπρο. Και νομίζω αυτό είναι το κανονικό χρώμα. Λοιπόν, τα μαλλιά μου από την άλλη θα μπορούσα να κάνω έτσι. Μια ωραία φράτσα που είναι και της μόδας. Αλλά επειδή είμαι παλαιομοδίτης. Elvis Presley. Αλλά να δούμε τι άλλο έχει. Έχει να βάλεις μισό λεπτάκι, γιατί τα ρούχα δεν μ' αρέσουν έτσι όπως είναι. Έγινε κάτασπρος. Λοιπόν, πριν φτάσουμε στα ρούχα, έχει και αυτά τα μαλάκια. Έχει και αυτά τα μαλάκια. Εγώ θα βάλω μάλλον αυτά, γιατί ίσως αυτά είναι τα δικά μου μαλλιά. Το τσουλουφάκι εδώ πέρα μπροστά. Ναι, είναι αυτό. Κοίτα μας, προς τα μας κοίτα, ωραίος. Γιατί πρέπει να φτιάξουμε τις φακίδες μας, εάν έχουμε, ή κάποια σημάδια κόπωσης εδώ πέρα, ή δεν ξέρω και εγώ τι. Make-up με λίγα λόγια, ή λίγο σιδρότας για να πέφτει πάνω στο φαγητάκι μέσα. Τρώω πολύ χρόνο σε όλη αυτή την κατάσταση, οπότε λέω να προχωρήσω λίγο πιο γρήγορα. Εδώ έχει να φτιάξει φάτσες. Σε φάση αυτή είναι η φάτσα. Δοκίμασα λεμόνι. Όπα, τρέχει για κάποιο λόγο. Μπορεί να βάλει αυτή που είναι σε φάση. Έχω δοκιμηθώ δύο μέρες. Και υπάρχει και αυτή που είναι σε φάση τι κάνω με τη ζωή μου. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Κοίτα προς το εδώ, θέλω να αλλάξω τη φάτσα σου. Αυτή είναι πιο ξύπνη από όλες. Αυτή εδώ είναι σε φάση πάλι έχω να κοιμηθώ δύο μέρες. Λυπημένος. Δεν ξέρω ποια είναι η κατά. Τι γλυκούλικο που είναι. Λοιπόν, θα πάρω την πιο φυσιολογική φάτσα. Η πιο φυσιολογική φάτσα είναι. Ξέρω εγώ. Αυτή όχι, δεν είναι φυσιολογική. Δεν ξέρω τι να. Αυτή θα βάλω. Είναι πιο φυσιολογική, είναι έτσι. Okay. Και θα ντυθώ ανάλογα. Θέλω να βάλω, ας πούμε, ένα μπλε μπλουζάκι ή να ντυθώ όπως είμαι σήμερα, με ένα ροζάκι μπλουζάκι. Δεν τα πάω και καλά με τα χρώματα. Νομίζω το χρώμα που έχω τώρα είναι αυτό το χρώμα, παιδιά. Και θα βάλουμε παντελόνι, είναι αυτό. Το παντελόνι μπλε. Θα το κάνουμε έτσι. Και η ποδιά μου, η ποδιά θα είναι άσπρη. Εντάξει, πάντα ήθελα να είναι άσπρη. Φάγαμε πάρα πολύ ώρα στο να φτιάχνουμε τον παίχτη. Ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε το δικό μας εστιατόριο. Γενικά δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, αλλά μου αρέσει να φτιάχνω τα δικά μου πράγματα, δικό μου μαγαζί, δικό μου εστιατόριο, δικό μου, οτιδήποτε. Και μου αρέσει το παιχνίδι να μου δίνει ελευθερίες, να μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Λοιπόν, σου λέει καλώς ήρθες, σεφ. Αυτή είναι ο χάρτης της πόλης, τέλος πάντων. Με το WASD προχωράμε. Διάλεξε πού θες να είναι τα εστιατόρια σου. Και γενικότερα σε κάθε γειτονιά θα έχεις διαφορετικούς πελάτες. Είναι λογικό. Και σου λέει διάλεξε που θες να είσαι. Π.χ. εδώ πέρα είναι Commercial District, έχει αυτά τα τρία. Εδώ είναι το ενίκιο που θα πληρώνουμε. 600, 600, 1500. Και σου λέει ποια είναι τα effect σε κάθε περιοχή. Εδώ πέρα, ας πούμε, είναι medium κουζίνα, medium το hall. Μετά έχει small κουζίνα, small hall. Medium kitchen, small hall. Γενικότερα είναι η χώρη του τέτοιου, ανάλογα το τι παίρνεις. Και λέει είναι κοντά στο κέντρο, οπότε το ενίκιο είναι 25% πάνω. Για το σου λέει ότι υπάρχει ένα ξενοδοχείο εκεί κοντά, οπότε ανεβαίνει το ενίκιο, όμως φέρνεις τουρίστες. Υπάρχουν κάτι τέτοια δηλαδή να κάνεις εδώ πέρα. Λοιπόν, μπορείς να διαλέξεις οπουδήποτε. Βλέπετε, αν πάω εδώ πέρα, έχει άλλα. Εδώ π.χ. έχει μια μύτη που λέει βρωμάει περίεργα, οπότε διώχνει πολύ κόσμο. Και πέφτει και γι' αυτό είναι ρηγμένο και το ενίκιο. Πρέπει να βρεις το σωστό μέρος. Π.χ. εδώ πέρα έχει κάτι φάρμες έξω από την πόλη και σου λέει ότι έχει πάρα πολύ μικρό ενίκιο. Γιατί είναι μακριά από το κέντρο. Βέβαια δεν υπάρχει πάρκινγκ, οπότε θα πέφτουν πάρα πολύ όλοι οι πελάτες που έρχονται.
Γενικότερα έχει μετρητή εδώ πέρα για να σου πει σε κάθε περιοχή τι έχει περίπου, δηλαδή σε αυτή εδώ την περιοχή. Είναι οι φτηνιάριδες εδώ πέρα, οι οποίοι δεν έχουν και πολλές απαιτήσεις. Θέλουν απλά να φάνε όσο πιο φθηνά γίνεται. Οι οποίοι όμως δεν δίνουν και πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Εδώ έχουμε τους workers τέλος πάντων που θέλουν να κολατσίσουν. Ο καθένας έχει τα δικά του. Για να μην τα διαβάζω ένα-ένα, να σας πω ότι υπάρχουν και για vegetarians, vegan τύπους, food enthusiasts, είναι αυτοί οι πιο εκλεπτισμένοι τέλος πάντων που δοκιμάζουν νέα πράγματα. Και είναι και οι γκουρμεδιές. Δεν έχει και πολλές γκουρμεδιές εδώ πέρα, είμαστε στη φάρμα. Τουρίστες και γενικότερα οικογένειες. Έχει όλο το εύρος των ανθρώπων που μπορούν να έρθουν να φάνε σε σένα. Λοιπόν, εγώ για να είναι φθηνά τα πράγματα θα διαλέξω ένα πάρα πολύ μικρό εστιατόριο. Βλέπετε εδώ πέρα είναι σε μια περιοχή η οποία θα έχει πάρα πολύ κίνηση. Βλέπετε έχει τον δρόμο. Είναι πάντα γεμάτο ανθρώπους που ταξιδεύουν, λέει, επισκέπτονται. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα έρθουν στο εστιατόριό σου. Ενώ δεν έχει πάρκινγκ, καταλάβετε. Αλλά είναι πιο μικρό το εστιατόριο, έχει κάποια μειονεκτήματα. Είναι φθηνό το ενίκιο. Μπορείς να αλλάξεις εστιατόριο στην πορεία. Δηλαδή, ξεκινάμε με ένα μικρό και μετά πάω σε ένα άλλο χώρο. Δεν είναι ότι διάλεξα αυτό για πάντα, θα είμαι εκεί πέρα. Οπότε πατάω rent και ό,τι γίνει. Είσαι σίγουρος, λέει, ότι θες αυτό είναι το πρώτο σου? Ναι, είμαι σίγουρος, δε φίλε, εντάξει. Και καθώς φτάνουμε εδώ πέρα, θα τους πω ότι τα ξέρω όλα, μη σας απασχολεί. Είσαι σίγουρος? Ναι, τα έχω υπό έλεγχο, φίλε. Θα πατήσουμε λίγο παύση. Και αυτό είναι το εστιατόριό μας, παιδιά. Εδώ είναι η πόρτα. Βλέπετε ότι από εδώ μπαίνει ο κόσμος. Ένα παρκαρισμένο γκολφάκι είναι εδώ πέρα. Και εδώ είναι αρκετός χώρος. Νομίζω πως για πρώτο εστιατόριο που δεν θα έχουμε και πολλά λεφτά, τα λεφτά μας είναι εδώ πέρα, παιδιά. Είναι 7.500 δολάρια. Να εξηγήσω εν συντομία ότι εδώ κάτω υπάρχει η μπάρα που κάνει τα πάντα για το παιχνίδι για να παίξεις. Εδώ πάνω σου έχει influence points, λέει, για να μπορέσεις, ας πούμε, να σε μάθουν και στις γύρω περιοχές και να έχουν πιο πολλοί πελάτες. Εδώ είναι τα experience points, τα οποία λογικά τα παίρνεις ανάλογα με το πόσο δουλεύεις εδώ πέρα και αν πάνε όλα καλά. Ingredient points είναι το τι υλικά χρησιμοποιείς, πόσο καθίσματα έχουμε, 0 στα 0, δεν έχουμε το ένα τραπέζι, είναι άδειο. Τα λεφτά μας και εδώ πέρα είναι τα likes, είναι το popularity, πόσο θέλουν να έρθουν. Εδώ μπορώ να βάλω δικό μου όνομα. Ναι, νομίζω μπορώ να βάλω δικό μου όνομα. Θα το ονομάσουμε η αδερφή Νίτσα. Αυτό, παιδιά, είναι το εστιατόριό μας. Λοιπόν, πάμε στο εστιατόριο της αδερφής Νίτσας, έτσι θα το λέμε. Και όποιος μπαίνει μέσα θα έχουμε στο πορτιέρι που θα λέει «Ω, συμπέθερε, και εσύ εδώ!» Και ναι, θα έρχονται να τρώνε εδώ πέρα. Λοιπόν, παραβλέπουμε όλο αυτό με την αδερφή Νίτσα και λέω να ξεκινήσω σιγά σιγά. Εδώ υπάρχουν πάρα πολλά που σου λέει πάρε έναν σερβιτόρο, βάλε συνταγές, βάλε τραπέζια. Όλα αυτά θα γίνουν σύντομα. Αν έρθουμε εδώ πέρα που λέει furnishing, μπορείς να έρθεις και να βάλεις πραγματάκια που είναι πάρα πολύ χρήσιμα, όπως ένας πάγκος, πάντα χρειάζεται. Μπορείς να τον κάνεις customize, να τον βάλεις όπως θέλεις. Θα τον βάλουμε, ξέρω εγώ, να είναι ασημένιος. Ο πάγκος αυτός θα είναι ο πάγκος που θα ετοιμάζω τα πράγματα. Ας πούμε ότι θα είναι σε αυτό το σημείο ο πάγκος. Και χρειαζόμαστε και μια κουζίνα της γιαγιάς του 1990. Cheap Brothers 700 τόσο. Έχει φριτέζες εδώ. Έχει... όχι, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι για τις πατάτες. Έχει πραγματάκια γενικότερα. Εγώ θα αγοράσω μια κουζίνα για αρχή. Σιγά σιγά θα κάνω τις αγορές που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, και νομίζω πως η κουζίνα θα μπορούσε να είναι εδώ πίσω. Μπορούμε να κάνουμε παραμετροποίησεις, με το shift μπορείς να τα βάλεις εκεί που θέλεις. Ωραία, πήραμε και την κουζίνα, η οποία είναι πανάκριβη, χάνουμε ήδη λεφτά. Δεν θα χαλάσω κάτι άλλο εδώ, γιατί πρέπει, καταρχήν βλέπετε ότι υπάρχουν μικροκυμάτων και τέτοια. Και εδώ έχουμε τα τραπέζια. Τι τραπέζια θα βάλουμε στο αγαπητό μας μαγαζί? Ας βάλουμε τέτοια τραπέζια και θα μπορείς να βάλεις καρέκλες να έχουν ό,τι χρώμα θέλεις. Ας πούμε ότι θα είναι, ξέρω εγώ, αυτό το καφεδάκι. Και το τραπέζι θα είναι λίγο πιο ανοιχτό. Λοιπόν, και θα βάλουμε τραπέζια. Πού να τα βάλουμε, εδώ στο παράθυρο? Λοιπόν, πάμε λίγο προς τα δω. Με το αριστερό, με το δεξί κλικ στρίβεις το τέτοιο εδώ πέρα το τραπέζι. Θα βάλουμε ένα εδώ. Θα μπει δεύτερο εδώ. Δίπλα ακριβώς θα βάλω κι άλλα. Και μπορώ να βάλω και τραπέζι αντίστοιχα για περισσότερα άτομα. Π.χ. εδώ πέρα θα είναι για 4 άτομα ένα τραπεζάκι. Το βλέπετε. Είναι
εδώ για δύο και ζευγαράκια και βάλουμε και για οικογένειες. Ξέρω εγώ εδώ. Να το. Μια χαρά είμαστε. Μην αγχώνεστε καθόλου, παιδιά. Όλα θα γίνουν. Θα μπορούσα να βάλω και διακοσμητικά πράγματα για να μπορεί ο καθένας να είναι χαρούμενος στο μαγαζί μας. Αλλά είναι νωρίς ακόμη και θα τα κάνουμε σιγά σιγά. Αυτό που χρειάζομαι εγώ είναι να πάρω λίγο προσωπικό. Αυτός είμαι εγώ. Είμαι ο σεφ του μαγαζιού. Χρειαζόμαστε όμως ή και άλλους σεφ ή κάποιους ακόμα σερβιτόρους. Θα πάρουμε την Έμα που θέλει $60. Έχουν μισθούς όλοι αυτοί, έτσι. Και θα πάρω και ένα δεύτερο σερβιτόρο, την Diane. Δύο γυναίκες σερβιτόρες εδώ πέρα. Γιατί έτσι είμαστε εμείς. Τώρα πρέπει να φτιάξουμε το μενού. Αυτό είναι το ενδιαφέρον πράγμα του παιχνιδιού. Έχει να διαλέξεις από ορεκτικά, όπως λέγεται αυτό, κυρίως πιάτο, σαλάτες, σούπες. Πώς λέγονται τα υπόλοιπα, δεν είμαι και σεφ στην κανονική ζωή. Αυτά τα πιάτα, τα πατάτες που λέμε, με λίγα λόγια. Επιδόρπια. Και τι να πιούμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Καταρχήν, κάθε τι που κάνει σου έχει το πόσο. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Πόσο δύσκολο είναι να το φτιάξεις, πόσο πόντους παίρνει ότι είναι γαμάτο φαγητό, μάλλον. Τι υλικά χρειάζεται για να το φτιάξεις και τι εργαλεία. Δηλαδή, θέλουμε πάγκο κουζίνας, όμως θέλουμε και φούρνο εδώ πέρα. Ενώ εδώ έχουμε κούκερ, το αγοράσαμε, δεν έχουμε αγοράσει φούρνο. Σου λέει σε πόση ώρα γίνεται το κάθε φαγητό και πόσο κοστίζει το υλικό του για να το πάρεις. Οπότε, θα ξεκινήσουμε εμείς με μία, ας πούμε, τι να βάλουμε, ένα tortilla de patate, το οποίο θα μπει εδώ πέρα, είναι στα ορεκτικά όπως βλέπετε, το οποίο από 1,16 που κάνει, αν το πουλήσω εγώ τόσο, δεν θα βγάλω ούτε ένα cent, γιατί όλα αυτά είναι τελικά που θα πληρώσω για να το φτιάξω, οπότε εγώ θα το χρεώσω, ας πούμε, 1,5 ευρώ, έτσι, για να έχει κάτι να φάει ο άλλος. Λοιπόν, αυτό με τα appetizers, δεν ξέρω αν χρειάζομαι κάτι άλλο, το κυρίως πιάτο. Θα φτιάξουμε μακαρονάκι butter pasta ή να φτιάξουμε fettuccine alfredo. Νομίζω ότι θα φτιάξουμε fettuccine alfredo, είναι καλύτερο πιστεύω. Και μια μπριζολίτσα, δεν έχουμε grill. Α, δυστυχώς δεν έχουμε grill. Θα μπορέσουμε να φάμε Italian tomato pasta. Είμαστε μακαρονάδικο φαγητό, όπως καταλαβαίνετε είναι σχεδόν 2 ευρώ αυτό. Θα το κάνουμε 2,30. Θα το χρεώσουμε και αυτό θα κάνει... πόσο να το κάνουμε, 2,50. Βάζω και τις τιμές μου εγώ, όπως καταλαβαίνετε. Επίσης, σαλατίτσες θα τους δώσουμε. Νομίζω για σαλάτες πρέπει να δώσουμε μια καλή, να βάλουμε τα καλύτερά μας. Αυτό είναι το καλύτερο. Και βλέπετε εδώ είναι κρέας, ενώ αυτό έχει θαλασσινό. Ας βάλουμε, ξέρω εγώ, δύο επιλογές για σαλάτες, ό,τι θέλει ο καθένας, στις οποίες θα είναι 1,5 ευρώ καθεμία. Είμαι πολύ φθηνό μαγαζί αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχω πελάτες ακόμα. Μόλις γίνω γνωστός, πιθανότητα θα ανεβάσω για τις τιμές και ίσως και πάμε και σε καλύτερο μέρος. Σούπες θέλουμε. Νομίζω και μια σουπίτσα με θαλασσινά ίσως να ήταν καλό εδώ με μύδια. Πάρτε και αυτό. Η σούπα θα είναι λίγο ακριβή, στα 2 ευρώ. Μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο. Πατάτες, ας πούμε. Α, δεν έχουμε και πατάτες. Επιδόρπια μπορούμε να βάλουμε. Apple cream pie. Okay. Θα βάλουμε apple cream pie και σοκολατόπιτα. Πουλουράκια εδώ πέρα. Μια χαρά. Το οποίο θα είναι 1,5 ευρώ και αυτό θα κάνει 1 ευρώ. Μια χαρά. Κρασάκι να βάλω, παιδιά. Χωράει καταρχήν, δεν χωράει. Δεν μπορώ να τα βάλω όλα έτσι. Καταλαβαίνετε ότι χωράει συγκεκριμένα πράγματα ο καταλογός μου και μπορούμε να δούμε τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, έχουμε ένα πολύ μικρό μενού, λέει εδώ πέρα. Το οποίο διώχνει μείον 30% λέει στους αυτούς τους χαρακτήρες που έχουμε, τον τύπο ανθρώπων. Δεν υπάρχουν vegan recipes, οπότε οι vegan δεν μπορούν να έρθουν στο μαγαζί μας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε παντού κρεατικά. Να φάνε μακαρόνια, παιδιά, δεν με πειράζει εμένα. Και μετά έχουμε vegetarian friendly. Όποιος τρώει λαχανικά πολλά, μπορεί να έρθει εδώ πέρα, γιατί όπως βλέπετε παντού έχουμε λαχανικά σε κάθε μας συνταγή. Και εδώ σου λέει το πώς λένε να έρθουν. Π.χ. εδώ για τους φθινιάριδες, λέει ξέρω εγώ ότι έχει πολύ καλές τιμές, οπότε θα έρχομαι, λένε εδώ πέρα, μείον 10%. Εδώ, ας πούμε, λέει δεν έχει πολλές επιλογές στο μενού, αλλά γενικότερα θα έρχονται. Και αν πάμε εδώ που είναι η vegan, ας πούμε, δεν θα έρθει γιατί δεν υπάρχουν συνταγές για αυτούς τους τυπάδες. Γενικότερα για κάθε πράγμα σου λέει ποιοι έρχονται και ποιοι δεν έρχονται. Εντάξει, είμαστε και με αυτό όμως, μην αγχώνεστε καθόλου. Υπάρχει και recipe editor, στο οποίο φτιάχνεις τις δικές σου συνταγές. Το οποίο είναι πάρα πολύ γαμάτο. Βλέπετε και είχαμε έτοιμες συνταγές, αλλά μην αγχώνεστε, αυτά δεν θα τα κοιτάξουμε τώρα εδώ πέρα. Εμείς θέλουμε να δούμε απλά πώς λειτουργεί το παιχνίδι για αρχή. Λοιπόν, καθώς είμαστε εδώ πέρα. Εδώ πέρα υπάρχω εγώ. Εδώ είναι όλοι μας. Okay. Μπορούμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Λοιπόν, ήρθαμε εδώ και ήρθαν οι πρώτοι μας πελάτες. Λέει, τι λέει εδώ, 16 άτομα. 4 καθίσανε.
Α, έρχεται κόσμος, παιδιά. Εγώ είμαι εδώ και χορεύω. Εμείς έφυγαν. Ναι, ήρθαν πελάτες. Είμαι ο σεφ. Περιμένω εδώ πέρα να πιάσω δουλειά. Εδώ είναι μία σερβιτόρα μου, η Νταϊάν. Και ήρθαν και άλλοι. Ήρθε και άλλος κόσμος εδώ. Να το, και κάθονται. Αυτή είναι η άλλη σερβιτόρα. Ναι, η Έμα. Και εδώ κάθονται δύο άτομα που θα τσεκάνουν το μενού από ό,τι βλέπω. Να τσεκάνουν το μενού όλοι τους. Μια χαρά. Ξεκινάμε, παιδιά, δυναμικά. Είναι φτηνιάριδες και οι δύο παρέες. Οπότε ξεκινάμε με το κοινό που είχαμε και Target Group. Τι λέει εδώ, α, είναι 16 το σύνολο των ατόμων που χωράμε και έχουμε 6 άτομα μέσα. Μια χαρά είμαστε. Εδώ τι κάνει η άλλη, γιατί κοιτάει και δεν κάνει τίποτα. Εδώ αυτή παίρνει παραγγελία, όπως βλέπετε. Και θα πάει την παραγγελία σε μένα, ο οποίος εγώ ξεκινάω να βλέπω. Χουιάχα! Χουιά! Το έφτιαξα και έρχομαι εδώ να ψήσω αυτά που θέλουν. Και φτιάχνω. Χουιάχου! Είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι. Είναι πολλά υποσχόμενο. Μακάρι να μην με απογοητεύσει. Ήρθε καινούριο κόσμο και πάμε να τον βάλουμε εδώ πέρα. Τέλεια. Λοιπόν, δίνουμε το μενού και σε αυτούς. Αυτός εδώ παίρνει παραγγελία. Περιμένουν να σερβιριστούν. Έχουν πάρει φετουσίν αλφρέντο. Και αυτοί εδώ περιμένουν. Α, αυτή πήρε και ορεκτικά. Μπράβο της. Εδώ προκειμένου να γίνουν όλα αυτά. Κοιτάξτε και το παράθυρο. Είμαι σε φάση. Τα και τα κάνεις κατά εδώ μέσα. Έτσι μποτρίνει η φάση. Αλλά όχι, είμαι καλός μάγειρας. Εγώ, να ξέρετε, είμαι πολύ χαλαρός. Γιατί δουλεύω μόνος μου. Ας φέρω και άλλους σεφ εδώ μέσα. Θα δείτε πώς θα γίνει εδώ πέρα. Χαμός. Θα πέφτουν βρυσίδια πάλι. Αυτή έρχεται και μας δίνει τις συνταγές. Α, όχι, έρχεται να τους δώσει το φαγητό λογικά. Για να φάνε. Περιμένουν να σερβιριστούν, λέει. Αυτοί ήδη τρώνε, παιδιά. Μωρέ, μπράβο. Τέλεια. Είμαι πολύ χαρούμενος βασικά με το πώς πηγαίνει προς το παρόν. Δεν ξέρω αν θα βγάλουμε λεφτά ή αν θα χρεοκοπήσουμε, αλλά αυτός είναι σε φάση. Γεια! Χα! Γιατί πήραν παραγγελία και αυτοί. Και έχουμε ακόμα και άδεια τραπέζια. Αν βλέπετε εδώ πέρα, το μαγαζί της αδερφής Νίτσας έχει μεγαλώσει, έρχεται παραπάνω κόσμος. Αυτοί τι περιμένουνε. Περιμένουν στη σειρά, λέει. Στην ουρά. Έχουμε και ουρά, κατάλαβες, μέχρι να τους παραλάβει κάποιος. Για να δούμε. Καταρχήν, έχει φάει κάποιος ώστε να ζητήσουν λογαριασμό. Θέλω λογαριασμό! Έτσι, φάτε με την ησυχία σας, μην βιάζεστε. Έτσι, αλλιώς τραπέζια υπάρχουν. Και εδώ πάνω σου γράφει πόσοι περιμένουν έξω. Μισό λεπτό να πατήσουμε μια παύση για να τα διαβάσουμε. Εδώ πέρα, ας πούμε, λέει αυτός είναι ο αριθμός των ατόμων που περιμένουν για ένα σερβιτόρο. Να τους καλωσορίσει και να τους δώσει ένα τραπέζι, τέλος πάντων. Για να τους τακτοποιήσεις, λέει, πρέπει να έχεις ένα welcoming stance, λέει, active για περισσότερους waiters. Να είσαι σίγουρος ότι υπάρχουν πολλά τραπέζια. Οκ. Okay. Οπότε έξω περιμένουν 4 άτομα. Σου λέει ποιοι είναι έτοιμοι να παραγγείλουν, ποιοι περιμένουν για να μαγειρευτεί το φαγητό τους, ποιοι περιμένουν να σερβιριστούν, ποιοι θέλουν να πληρώσουν και ποιοι φύγανε. Αν είσαι αργός, λέει, οι πελάτες μπορεί να χάσουν την υπομονή τους και να φύγουν χωρίς να πληρώσουν. Α, οκ. Λέω να πάρω και τον Conan, τον βάρβαρο, για να είναι τρίτος σερβιτόρος εδώ πέρα. Θεωρώ ότι ένα σερβιτόρος ακόμα χωράει. Περιμένω και τον Conan να έρθει για να καλωσορίσει τον κόσμο. Επίσης, τον καθένα μπορεί να του βάλει τι θα κάνει. Π.χ. κάποιος θα έρχεται μόνο για να κάνει τις παραγγελίες. Κάποιος απλά θα καλωσορίζει. Ας πούμε τον Conan, βασικά. Ναι, ο Conan απλά θα είναι έξω και θα καλωσορίζει κόσμο. Όταν έρθει ο Conan να δουλέψει. Λοιπόν, αυτοί εδώ πληρώσανε και φύγανε. Waiting for the bill. Ελπίζω να μην φύγανε έτσι απλά. Για να δω λίγο. Not bad, I guess. 3 αστέρια μας έδωσε. Ένα review για να δούμε και το review της. Το φαγητό πολύ καλό, το service πάρα πολύ καλό. Η ατμόσφαιρα χάλια και οι τιμές πάρα πολύ καλές. Έπρεπε, λέει, να περιμένω και πάρα πολλά λεφτά πριν μπορέσω να πληρώσω. Α. Πλήρωσε τελικά ή δεν πλήρωσε, γιατί εμένα αυτό με νοιάζει. Έφυγε η φτηνιάρα εδώ πέρα η τύπισσα, γιατί είναι cheapskate όπως βλέπετε. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη, δεν της άρεσε η ατμόσφαιρα και ότι αργήσαμε να δώσουμε την παραγγελία. Εν τω μεταξύ έχουμε 3 τραπέζια και δεν μπόρεσαν να πάνε να του δώσουν την παραγγελία. Τέλος πάντων, για να δω εδώ πέρα. Αυτοί περιμένουν λογαριασμό, όχι, αυτοί απλά τρώνε. Τέλεια. Ο Conan, ο βάρβαρος, θέλει τραπέζι. Ωπ, καλώς ήρθατε, λέει, και περιμένει εδώ πέρα. Ωραία. Τους τακτοποιείται το τραπέζι. Οι άλλες τύπησες εδώ λίγο κολοβαράνε, μου φαίνεται. Πρέπει κάτι να κάνουμε και γι' αυτό. Και υπάρχει κόσμος ακόμα στην ουρά. Μπράβο, Conan. Φύγε τώρα να καλωσορίσεις κι άλλους. Αυτοί θέλουν να πληρώσουν, λέει, περιμένουν το λογαριασμό. Και η σερβιτόρα είναι σε φάση. Δώσ' μου λεφτά. Δώσ' μου λεφτά. Και αυτός εδώ υπολογίζει, λέει, εσύ πήρες μια πάστα, θα πληρώσεις 3 ευρώ, εγώ δεν πληρώνω, φίλε, τα δικά σου, αυτό που οπ, γιατί είναι λυπημένο τέτοιο, ούτε αυτοί θα πληρώσουνε. Οκ. Και γιατί φεύγουν και οι υπόλοιποι. ναι, πρέπει να βγει έξω για να σε φάση, παιδιά, μην μπείτε εκεί μέσα, σας προειδοποιώ, θα το μετανιώσετε. Οπότε, μάλλον πρέπει εγώ, δεν ξέρω, ή έχει μπαγκάρι, οι τύποι σας κάθονται. Πόσο πιο γρήγορα να το κάνουμε. Ας πούμε ότι
δεν θα καλωσορίζουν οι άλλες και θα είναι για το checkout και οι δύο. Θα σερβίρουν και θα πληρώνονται η Emma και η Diane. Θα είναι σε φάση, μπορείτε να πληρώσετε και τι κάνω ταμείο, κάτι τέτοιο. Θα έρχονται και θα πληρώνονται κατευθείαν. Εδώ οι άλλοι χαζολογάνε εδώ πέρα. Ωραία, προσπαθώ όπως βλέπετε να κάνω το καλύτερο γίνεται για να μην νιώθει ο κόσμος ότι είναι σε ένα βρώμο μάγαζο, ό,τι να είναι. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε και γλάστρες. Να, μια γλαστρούλα εδώ, μια εδώ για να ρίχνουν το νερό τους όταν κουράζονται και ίσως να θέλουν να... αυτό δεν μου αρέσει εδώ πως μπαίνει. Να βάλουμε κάτι εδώ πέρα, στη γωνίτσα. Ωραία, νομίζω πως το διακόσμησα όσο γίνεται. Ελπίζω να μην έχουν πρόβλημα. Και να δούμε τώρα αν θα είναι χαρούμενοι με την ατμόσφαιρα οι επόμενοι πελάτες που θα κάνουν κάποιο review. Εγώ εδώ μαγειρεύω. Όλοι κάθονται. Εντάξει, δεν περιμένει. Α, περιμένει κόσμος απ' έξω. Conan, πώς είσαστε, είναι πολλά. Περιμένα και φύγαν τελικά. Για κάποιο λόγο. Μήπως δεν υπάρχει τραπέζι για τέσσερις ακόμα και δεν χωράνε. Να βάλω ένα τραπεζάκι ακόμα. Βάζω ένα τραπεζάκι ακόμα εγώ, γιατί όπως βλέπετε δεν χωράει ο κόσμος. Οπότε ο Conan πάει να τους φέρει μέσα. Okay, αυτό έφταιγε. Θέλαμε περισσότερα τραπέζια για τέσσερα άτομα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα βάλει. Αυτοί γιατί φεύγουν τώρα πάλι. Περιμένουμε το λογαριασμό. Στο λογαριασμό μπορούμε να κάνουμε κάτι για να πληρώνουν πιο γρήγορα ο κόσμος. Έχω κάνει κάτι λάθος. Δεν βγάζω λεφτά. Φεύγουν όλοι τρέχοντας. Θέλω να πληρώσουνε. Όπα, αυτοί είναι χαρούμενοι εντωμεταξύ. Θα πληρώσουνε. Με νοιάζει αυτό. Λέει, εγώ έφαγα λίγο από εδώ. Εσύ έφαγες εκείνο. Κερνάω εγώ. Και οι άλλοι σε φάση, δώστε τα λεφτά. Οπ, και αυτοί φεύγουνε. Τι θα γίνει. Πάμε λίγο εδώ, στατιστικά. Έχουμε πάρει κανένα λεφτό, ρε παιδιά. Παραγγελίες, ας πούμε. Το τι πήρε ο καθένας. Το δείχνει εδώ. Συνταγές. Πόσο σερβίραμε. Και πόσο κέρδη βγάλαμε. Δεν βγάλαμε τίποτα. Κανείς δεν πληρώνει ποτέ. Λοιπόν, αυτοί περιμένουν λογαριασμό. Θα έρθει αυτή εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι πάει στραβά. Περιμένουν λογαριασμό. Το σκέφτονται εδώ πέρα. Αυτή εδώ, τι λέει. Κάνει checkout τους πελάτες. Okay. Υπολογίζουν πάλι και πάλι φεύγουν έτσι απλά. Και θα αφήσουν και κριτική. Για να δούμε η κριτική τους πώς πάει. Αυτή λέει είναι η πρώτη μου κριτική για το Chef Advisor και θα το κάνω σωστά λέει. Αυτό το μέρος λέει μας πρόσφερε καλή εμπειρία. Ξεκινώντας από το πολύ όμορφο ταξίδι εμείς φτάσαμε εκεί και κόπηκε λέει επειδή έδωσε πάνω από 10.000 λέξεις στο review. Δεν έχουμε review. 4 αστέρια πάντως. Έπρεπε να περιμένουμε λίγο για να πληρώσουμε το λογαριασμό. Τον πληρώσατε τουλάχιστον. Αυτή που ψάχνουμε. Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές. Το φαγητό είναι πάρα πολύ καλό. Το σέρβις και η ατμόσφαιρα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Θέλω να μάθω αν τουλάχιστον πληρωθήκαμε αυτή τη φορά. Ναι! Βγάλαμε 63 δολάρια, παιδιά. Από το φαγητό. Μια χαρά. Δεν ξέρω αν και από πριν το έγραφε αυτό, γιατί εγώ κοιτούσα από πάνω. Βγάλαμε κάποια λεφτά. Κάποιοι πλήρωσαν, επιτέλους. Όπως βλέπετε εδώ πέρα πήραμε και popularity 1. Ξεκίνησε όλο αυτό. Έχουμε πάρει καλά ingredient points. Έχουμε experience points, influence δεν έχουμε πάρει ακόμα. Γενικότερα έρχεται κόσμος. Δεν ξέρω αν το παιχνίδι είναι, αν έχει bugs κτλ. Το παιχνίδι σαν παιχνίδι είναι πάρα πολλά υποσχόμενο. Θα το δούμε κάποια στιγμή σίγουρα να γίνεται σειρά στο κανάλι. Και αυτό γιατί. Γιατί έχει να φτιάξεις το δικό σου μενού. Ήδη υπάρχουν τα πιάτα. Έχει να φτιάξεις recipe editor με το δικό σου. Φτιάχνεις δικά σου φαγητά τελείως από την αρχή όπως νομίζεις. Πόσο θερμίδες λέει εδώ πέρα, πόσο αλάτι κτλ. Δεν το έχω ψάξει καθόλου αυτό όμως είναι πολλά υποσχόμενο. Δείχνει να σέβεται τον εαυτό του σαν Tycoon Game, μου αρέσει πάρα πολύ. Μακάρι να το κάνουν ακόμα καλύτερο. Όπως είπα, θα γίνει στάνταρ σειρά αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον. Απλά πρέπει να κάνουμε υπομονή μέχρι να δούμε πώς είναι καλό. Βλέπουμε και έχει καινούριο review εδώ πέρα. Παρόλο λέει που δεν είναι το καλύτερο μέρος της πόλης, ακόμα πιστεύω ότι αξίζει μια ευκαιρία. Ήταν καλό το φαγητό και θα ξαναεπισκεφτώ αυτό το μαγαζί πάλι. Παρήγγειλα λέει Italian tomato pasta και ήταν ενθουσιάστηκα. Όντως έχει πάρα πολύ καλά αστέρια. Και η ατμόσφαιρα και αυτός πλήρωσε τουλάχιστον. Όλοι οι άλλοι δεν πληρώνουν για κάποιο λόγο. Ωραία. Σιγά σιγά βελτιωνόμαστε κιόλας. Δεν ξέρω αν έχουν skills οι σερβιτόροι για να γίνονται καλύτεροι και να είναι πιο γρήγοροι στη δουλειά τους. Μπορεί να παίζει ρόλο γι' αυτό. Όπως και να έχει όμως, ελπίζω το επεισόδιο να σας άρεσε. Αν σας άρεσε το επεισόδιο, αφήστε ένα like και εμείς θα τα πούμε σε κάποιο επόμενο. Μέχρι τότε, να είστε πάντα καλά. Bye bye.